μέρος του εντολίου μας να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του θύματος. Πρόκειται για ένα κοινωνικό δράμα, όπως καταλαβαίνετε, που καλύτερα να μην συνέβαινε και ως δικηγόρος που επί 45 χρόνια ασχολούμαι στο να βοηθώ τη δικαιοσύνη να εκδίδει δίκαιες αποφάσεις, θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Οι κοινωνικές συνθήκες, όπως αντιλαμβάνεστε μετά την εποχή του μνημονίου, έχουν αλλάξει τον εγκληματικό χάρτη στην Ελλάδα. Δυστυχώς στην κοινωνία υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Οι Έλληνες πολίτες νιώθουν απροστάτευτοι. Και γι' αυτό το λόγο οι οικογενειάρχες, σαν τον Εντολιάμο, που δεν έχει πατήσει το πόδι του ούτε για μια τροχία παράβαση στην αστυνομικό τμήμα, με δύο παιδάκια, 7 και 1 έτους, παίρνουν όπλα στα σπίτια τους για να σωθούν από τους ληστές, από τους εγκληματίες που νομίζουν ότι και θα κάνουν εγκληματικές πράξεις και θα μείνουν ατιμότητα. Ο εντολέας μου δεν ήθελε ποτέ να αφαιρέσει η ζωή ανθρώπου και ούτε το επεδίωξε. Τα στοιχεία από την εντολικαστική έκθεση σαν πρώτη προσέγγιση μας δίδουν το δικαίωμα και σε μένα και στον συνάδελφό μου τον κύριο Γαρέφη που περισπιζόμαστε να μιλούμε για ένα πυροβολισμό στον αέρα. Το φυσίγγιο το οποίο ευλήθη είχε 36 σφαιρίδια και μόνο ελάχιστα σφαιρίδια ακούμπησαν το αίμι στο θύμα και ένα εξ αυτών ήταν θανατηφόρο, στον τράχυλο. Στο άνοιγμα αυτής της βολής φαίνεται ότι κατά τους χειρισμούς του εντολέων μας ο πυροβολισμός ζούσαν από 30 μέτρα. Υπήρχαν 5 άνθρωποι οι οποίοι είχαν σκοπό να ληστέψουν αυτό το σπίτι. Στο σπίτι ήταν τα παιδιά του, τρομοκρατήθηκε, πυροβόλησε 2 φορές στον αέρα και φαίνεται ότι τη δεύτερη φορά ή την πρώτη, γιατί κανείς δεν γνωρίζει από το άνοιγμα των σφαιριδίων, γιατί το κυνηγητικό όπλο με το οποίο πυροβόλησε έχει σαν χαρακτηριστικό τα σφαιρίδια να ανοίγουν σε μεγάλη ακτίνα. Έχω ήδη αναθέσει στο τεχνικό μας σύμβουλο τον κύριο Αυτογιάννη να μας κάνει μια τεχνική έκθεση. Περιμένουμε τις λεπτομέρειες για το δικαστική εκθέσεως και θα τοποθετούμε υπεύθυνα. Σας είπε γιατί μετέφερε το σωρό. Τι σας είπε ο εντολέας? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πραγματικά έχει και μια απάντηση η οποία είναι αποκλειστική. Ήταν τα παιδιά του μες στο σπίτι και αφού είχε πυροβολήσει έπρεπε να γυρίσει στο σπίτι. Και αν τα παιδιά έβλεπαν το πτώμα αυτού του ανθρώπου, θα ήταν ένα σοκ πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό το λόγο μόνο το μετέφερε κάπου και άφησε όλα τα ίχνη που απεδείκνυαν ότι είχε γίνει το έγκλημα αυτό. Άφησε τους κάλικες εκεί. Στην αυλή δεν έγινε το έγκλημα? Όχι, είναι σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την αυλή του σπιτιού. Είναι ένας χώρος που προηγουμένως λίγες ώρες πριν είχαν παραβιάσει οι ίδιοι δράστες ή άλλοι δράστες και μαζί με τον συγγενή του και γείτονά του επιδιόρθωσαν την περίφραξη. Αυτοί μόλις νύχτωσε ξανά ήρθαν το βράδυ και εκεί έγινε το κακό αυτό που έγινε με 2 πυροβολισμούς στον αέρα, εκ των οποίων φαίνεται από τους 5 δράστες βρήκαν στο άνοιγμα των πυροβολισμών, γιατί αυτό αποδεικνύεται βαλιστικά, αποδεικνύεται και η βολή στον αέρα δηλαδή, αποδεικνύεται και ότι στο άνοιγμα άτυχος άνθρωπος αυτός, όπως άτυχο και το θύμα. Το θύμα είχε μαχαίρι? Βρέθηκε ένα τεράστιο μαχαίρι, χασαπομάχαιρο αυτό, δεν είναι ένα συνηθισμένο μαχαίρι. Και μέσα στο σκοτάδι, βεβαίως ο άνθρωπος αυτός, όταν βλέπει 5 ανθρώπους να κινούνται προς το σπίτι του, ο φόβος που τον κυριεύει δεν του δίνει δυνατότητα να δει αν υπάρχουν και πόσα όπλα. Σημασία έχει ότι νομικά εμείς έχουμε ισχυρισμούς, τους οποίους δεν θέλω να αναπτύξω τώρα. Ότι ήταν ένα μήνυμα καλύτερα. Και ο βρασμός ψυχικής ορμής, αφού έχουμε ένα πανικό, και η νόμιμη άμυνα είναι υπερασπιστική. Ο εντολέας σας ήταν στο μπαλκόνι και το θύμα κάτω? Όχι, όχι. Ο εντολέας μου ήταν να είναι 2 δέντρα, στο ένα από τα 2 δέντρα που είναι στην περιοχή, κρυμμένος πίσω από τα δέντρα. Γιατί δεν ήξερε με τι αυτοί θα επιτεθούν. Και ο σκοπός του ήταν να μην μπουν μέσα στο σπίτι. Γιατί μέσα στο σπίτι ήταν τα 2 παιδιά. Τους είχε δηλαδή από μακριά και στις καρτέρι. Είδε τις κινήσεις, είδε τις σκιές τους. Θα ήθελα να μην μπουν περισσότερα. Προς Δευτέρα για την Πέμπτη.